Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλό μήνα να έχουμε, αν και δεν το βλέπω. Να είστε καλά. Κύριε Πλεύρη, εκτεθήκατε πάρα πολύ με την προηγούμενή σας τοποθέτηση στην προσπάθεια υπεράσπισης της τροπολογίας που καταθέσετε για τα μονοπλοϊκά. Σας το φώναξα από κάτω και θα σας το αποδείξω τώρα και σε εσάς όπως και στον κύριο Αχτύπη. Θα παρακαλούσα για λίγο ανοχή γιατί θέλω να αναφερθώ και για το θέμα των κυκλοτρονίων, κύριε Πρόεδρε, και γιατί η σημερινή συζήτηση αφορά και ένα θέμα για το οποίο έχω παλέψει για ένα χρόνο και περίπου. Αντίθετα με ό,τι πολλοί θα περίμεναν, δεν θα μιλήσω ρευαστικά ούτε για προσωπική δικαίωση, γιατί είναι το τελευταίο πράγμα που με ενδιαφέρει σε σχέση με το καλό των ασθενών. Γιατί εγώ έτσι έχω μάθει να ασκώ την ιατρική. Όπως επανειλημμένως έχω πει, η αλήθεια πάντα δικαιώνεται στο τέλος. Κάτι που με έκανε να υπομένω για πάνω από ένα χρόνο, μια δολοφονία της προσωπικότητάς μου μέσα από καθημερινή, οργανωμένη και συντονισμένη στοχοποίηση και λιδωρία, απαξίωσή μου ως δίθεν αντιεμβολιαστή, ψιλοψεκασμένο, αντιεπιστημονικό και υπονομευτή του εμβολιαστικού προγράμματος της χώρας. Ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου του 2020, με επανειλημμένες αναρτήσεις στη σελίδα μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τις 8 Δεκεμβρίου και στη Βουλή και σε κάθε ομιλία μου στη Βουλή αλλά και σε κάθε δημόσια τοποθέτησή μου, φώναζα και εκλιπαρούσα την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να φέρεται και εδώ τις θεραπείες με τα μονοπλοϊκά της σώματα προκειμένου να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Από πέρυσι έλεγα κάτι που και ο Αλέξο Τσίπρας από το Φόρουμ των Δελφών το ζήτησε επιτακτικά, ότι παράλληλα με τα εμβόλια, πρέπει μέσα από την ενίσχυση του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας και των νοσοκομείων να χορηγείται νωρίς στην πορεία της νόσου μέχρι την 7η-8η μέρα από την έναρξη των συμπτωμάτων η θεραπεία με τα μονοκλονικά αντισώματα σε αυτούς που έχουν τις προϋποθέσεις ενδείξεις να νοσήσουν βαριά ή και να καταλήξουν από κορονοϊό, δηλαδή σε άτομα μεγάλης ηλικίας με συνυπάρχοντα χρόνια νοσήματα υπό νοσοκαταστολή. Ουδέποτε μέχρι σήμερα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και των υπουργών έχει απαντήσει ή έχει παράσχει την παραμικρή εξήγηση γιατί δεν έφερε τη συγκεκριμένη θεραπεία, η οποία όπως έχω πει χαρακτηριστικά αποτελεί τις έτοιμες σφαίρες στον πόλεμο κατά του κορονοϊού, ενώ τα εμβόλια είναι τα οχυρωματικά έργα. Και έχουμε πόλεμο και χρειαζόμαστε σφαίρες και βλήματα. Κάθε φορά που απήθηνα αυτό το ερώτημα στον κύριο Κοντοζαμάνη ήταν σαν να μου απαντούσε ο πρώην 20ετίας πρόεδρος του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Καθώς οι υπεκφυγές του ήταν του τύπου. Ναι, εμείς θα τα φέρουμε όταν τα φέρουμε, αλλά μέχρι να τα φέρουμε δεν τα παίρνουμε. Ακούστε λοιπόν για να καταλάβετε κύριε Πλεύρη το έγκλημα που έχει διαπραχτεί. Με στοιχεία. Γιατί εγώ πάντα μιλάω με στοιχεία. Και σας προκαλώ και εσάς και τον κύριο Αχτύπη και τον κύριο Πλούχο, συνάδελφοι γιατροί και τον συνάδελφο από τον Βόλο, να απαντήσουν συγκεκριμένα. Από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι εχθές 31 του 2021 έχουν καταγραφεί στη χώρα μας, στοιχεία του ΕΟΔΗ είναι όλα αυτά, 516.320 κρούσματα. Εκ των οποίων, προσέξτε, τα 59.427 αφορούσαν σε άτομα άνω των 65 ετών. Δηλαδή τα κρούσματα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι το 8,7% των συνολικών κρούσματων που καταγράφηκαν στη χώρα μας από 1η Γενάρη μέχρι 31 του 2021. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν καταγραφεί συνολικά 9.983 θάνατοι από 1η Γενάρη, συνολικά είμαστε στις 14.830 αυτή τη στιγμή. Από 1η Γενάρη μέχρι χτες είχαμε 9.983 θανάτους, εκ των οποίων οι 8.227 αφορούν σε άτομα άνω των 65 ετών. Δηλαδή, αυτή η πληθυσμιακή ομάδα που είναι το 8,7% των κρουσμάτων έδωσε το 82,5% των θανάτων. Το καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να το ζωγραφίσω περισσότερο. Αυτή ακριβώς είναι η ομάδα που θα έπρεπε να βοηθήσουμε με τα μονοπλοϊκά αντισώματα. Διότι γνωρίζαμε, γιατί δεν ξεχάσαμε την ιατρική, κύριε συνάδελφοι, δεν την ξεχάσαμε και δεν θα μας τη μάθει και ο Τσιόδρας, έτσι. Λοιπόν, ότι όσο αυξάνει η ηλικία, πολύ περισσότερο μάλιστα αν συνυπάρχουν και νοσήματα, τόσο μικρότερη είναι η ανοσοαπόκριση των εμβολίων. Σωστά. Δεν αποδεικνύεται τώρα.
Δηλαδή, ακόμη και αν εμβολιαστούν οι ηλικιωμένοι, εξακολουθούν να έχουν τον κίνδυνο της βαριάς νόσης ή και του θανάτου, ειδικά αυτοί που πάσχουν από κάποιες νόσους. Γι' αυτό, αν θυμάστε, από την αρχή είχα πει ότι πρέπει γι' αυτό άλλωστε, αν θυμάστε από την αρχή, είχα πει ότι πρέπει να εμβολιαστούν όλοι οι άνω των 60 και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες από τις μικρότερες ηλικίες. Γι' αυτό άλλωστε και η τρίτη δόση του εμβολίου δίνεται μόνο σε αυτές τις ομάδες. Το αποδείξατε εκ του αποτελέσματος, αυτό που φώναζα τότε. Τι έγινε όμως για άτομα άνω των 65 ετών που είτε δεν εμβολιάστηκαν, είτε εμβολιάστηκαν και δεν τους κάλυψε το εμβόλιο? Ξεκάθαρες κουβέντες. Η κυβέρνηση τους άφησε να πεθάνουν. Αν είχατε φέρει, και θα το αποδείξω τώρα, ακούστε τώρα γιατί είπατε ψέματα προηγουμένως. Αν είχε φέρει από τις αρχές του έτους 20.000 δόσεις μονοκλονικών αντισωμάτων, δηλαδή περί τις 1.500 με 2.000 δόσεις το μήνα, και τις χορηγούσε σε εκείνους τους νοσούτες που είπα πριν, δηλαδή στους 59.000 σε αυτή την ομάδα, άνω των 65 ετών, που σύμφωνα με το ιστορικό τους και τη διάγνωση του γιατρού τους είχαν αυξημένες πιθανότητες να νοσήσουν βαριά, είναι βέβαιο ότι θα είχαμε σώσει τουλάχιστον 6.000 συνανθρώπους μας με βάση τα αποτελέσματα που και στις πρώιμες μελέτες και στις τελικές μελέτες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των μονοκλονικών ενσωμάτων. Δηλαδή, θα είχαν αποσωπηθεί 6.000 θάνατοι από το Γενάρη από τους 8.227 μέχρι σήμερα. Πείτε με όπως θέλετε, αλλά αυτό εγώ ούτε μπορούσα, ούτε μπορώ να το δεχτώ και να το ανεχτώ, ούτε πρόκειται να το συγχωρήσω στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τις επιτροπές που διόρισε για να διαχειριστούν την πανδημία. Το ίδιο γιατί στοιχιώνει και ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους. Για το δικό μου αξιακό σύστημα και τη διαδρομή μου στη διατηρική επιστήμη, ακόμα και ένας συνάνθρωπος να είχε σωθεί, το κύριο θα ήταν ανακτήμητο. Πόσο μάλλον για 6.000. Γιατί λοιπόν δεν τα έφερε η κυβέρνηση και να πούμε τώρα και τι συμβαίνει και σε μια σειρά από άλλες χώρες και εδώ είναι όλα τα στοιχεία. Μήπως δεν γνώρισαν. Θέλω 2-3 λεπτά παρακαλώ. Μήπως δεν γνώρισαν και τα ωφέλη της συγκεκριμένης θεραπείας επειδή είναι παντελώς ανίκαν και άχρηστοι? Ήμασταν δηλαδή εμείς πιο ενημερωμένοι από τον, και πιο διορατικοί από τον στρατό του δίθεν επιτελικού κράτους και των δεκάδων ειδικών που τοποθέτησε στις διάφορες επιτροπές? Θα μπορούσα να δεχτώ αυτή την εξήγηση μέχρι τον Νοέμβριο του 20 που δόθηκε η πρώτη επίγουσα έγκριση στην ΕΛΙΛ από τον FDA για τη θεραπεία κατά του κορονοϊού για το μονοκλονικό αντίσωμα Βαρβαμινιβάμπη και στις 21 Δεκάτου του 20 δόθηκε στο συνδυασμό της Regeneron. Έκτοτε όμως έχουν δημοσιευτεί εκατοντάδες μελέτες επιστημονικά, περιοδικά και χιλιάδες άρθρα στο διεθνή τύπο που αναλύουν διεξοδικά και ποσοτικοποιούν τα ωφέλη των συγκεκριμένων θεραπείων. Προστασία 70-75% από τη βαριά νόση και το θάνατο. Αποκλείεται να μην το είχαν διαβάσει αυτό οι συνάδελφοι των ειδικών της Επιτροπής. Αποκλείεται να μην ήξερα και πάμε τώρα στα συγκεκριμένα. Και εδώ είναι όλα τα στοιχεία, κύριε Πλεύρη μου, όλα τα στοιχεία. Εδώ είναι όλα. Να τα καταθέσω και στην. Στο τέλος, για να μην σταματάω τώρα. Λοιπόν, 23 Δεκεμβρίου ο ΕΟΦ της Ουγγαρίας έδωσε άδεια για χρήση μονοκλονικών αντισωμάτων. Στα μέσα του Γενάρη η Γερμανία παρήγγειλε και πήρε, και αφήστε αυτά τώρα τα κουλτουριάρικα, παρήγγειλε και πήρε 200.000 δόσεις. Ότι αμέσως έκαναν το ίδιο, εδώ είναι, 8 τουλάχιστον χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γαλλία, Ιταλία, Τσεχία, Σουηδία, Ρουμανία, Βέλγιο, Σλοβακία, Σλοβενία. Καθώς και η Ελβετία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χιλιάδες δόσεις. Πού βρέθηκαν? Και λέει, στις 26 Φεβρουαρίου ο ΕΜΑ έδωσε έκκληση σύσταση για τη θεραπεία της Regeneron, το συνδυασμό, και στις 5 Μαρτίου έκανε το ίδιο για τη θεραπεία της Ελιλίλη που το αντίσωμα τότε έπιανε και την Α και τη Β παραλλαγή. Και να μην τα ξέρανε, τους τα φώναζα εγώ. Θα έπρεπε κάτι να ακούσουνε. Λοιπόν, μήπως τώρα πάμε σε ένα επόμενο, ερώτημα. Λέει, μήπως δεν ήταν διαθέσιμες 20.000 δόσεις που θα χρειαζόμασταν εμείς? Γελίο επιχείρημα, πραγματικά γελίο, το οποίο εκθέτει όσο το επικαλούνται. Εδώ βρήκε και πήρε η μικρή Σλοβακία 15.000 δόσεις, δεν θα βρίσκαμε εμείς 20.000. Εξάλλου η Λίλη είχε στείλει επιστολή το Δεκέμβριο στο Υπουργείο Υγείας, με το οποίο ενημέρωνε ότι θα μπορούσε να μας διαθέτει σε μηνιαία βάση 1.000 περίπου δόσεις το μήνα και εμείς δεν απαντήσαμε ποτέ. Τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε και όσες δόσεις χρειαζόμασταν και από το Clinical Trial Register της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως το οικονομικό κόστος για την αγορά των 20.000 δόσεων μονοκλονικών ήταν απαγορευτικό?
πάλι ντροπή σε όσους τολμούν να ξεστομίζουν το ίδιο επιχείρημα. Η Γερμανία προμηθεύτηκε τα μονοπλοϊκά σε 2.000 ευρώ αναδόση και η Σλοβακία σε 860 ευρώ αναδόση. Πόσο κοστίζει, κύριε Πλεύρη, η θεραπεία που παίρνει σχεδόν το σύνολο των ασθενών που νοσηλεύονται με το αντιϊκό Remdesivir, που παίρνουν τώρα οι υπενθύμεροι, το αντιϊκό που έχει αποτελεσματικότητα 25-30% και καλώς το δίνουμε. 2.100 ευρώ κοστίζει η υπενθύμεροι και σας πιάζεται τα 860 των μονοκλονικών. Εμείς και 2.000 να τα παίρναμε θα δαπανούσαμε 40 εκατομμύρια ευρώ σε 10 μήνες. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση που έχει φάει σε απευθείας αναθέσεις πάνω από 2 δις ευρώ έχει χαρίσει σε παραχωρησιούχους των εθνικών οδών στους ιδιοκτήτες αεροπορικών εταιριών στα αεροδρόμια άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει πετσώσει τα ΜΜΕ πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ. Δίνει στις ιδιωτικές κλινικές 30 και 40 εκατομμύρια ευρώ ανά εξάμηνο για την νοσηλεία των μη COVID περιστατικών. Και άλλο που πέσει αριθμός και θα τολμήσει να πει ότι είναι πολλά τα ποσά αυτά. Μήπως τελικά η κυβέρνηση δεν τα έφερνε. Μήπως τελικά η κυβέρνηση δεν τα έφερνε. Γιατί ήθελε έτσι να προμοτάρει τα εμβόλια καθιστώντας ως τη μοναδική λύση για την πανδημία. Πιθανώς, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να το ομολογήσουν και να το παραδεχτούν, καθώς έτσι θα αποκαλυπτόταν όχι μόνο ο κινησμός, η αναλγησία και η ιστεροβουλία τους. Όσο περισσότεροι θάνατοι, τόσο μεγαλύτερος ο φόβος των πολιτών και άρα η πίεση να εμβολιαστούν, αλλά και η αποτυχία εν γέννη της κυβέρνησης να στηρίξει το εμβολιαστικό πρόγραμμα στην πειθό και όχι στον καταναγκασμό και τον κοινωνικό διχασμό που μέχρι σήμερα ακολουθεί. Εξίσου πιθανή εξέλιξη και σε συνδυασμό με το προηγούμενο είναι και η ιδεολειπτική αιμονή της κυβέρνησης να αποφύγει με κάθε τρόπο την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος. Λοιπόν, διότι για να είναι αποτελεσματική η χρήση των μονοπλοϊκών αντισωμάτων, απαιτείται έως το μεγαλύτερη συμμετοχή, ενεργοποίηση και συνδρομή της πρωτοβάθμιας υγείας μέσω του θεσμού του οικογενειακού.